Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Υγεία μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με χαλάρωση κόλπου και πρόπτωση μήτρας. Είναι θέματα που απασχολούν πάρα πολλές κυρίες και κοντά μας έχουμε τον κύριο Κουτσουμπό, ο οποίος είναι με ευτήρας χειρουργός γυναικολόγος και θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Το πρώτο και το σημαντικό που πάντα ξεκινάμε είναι να πούμε τι εννοούμε λέγοντας πρόπτωση μήτρας και χαλάρωση κόλπου. Η πρόπτωση της μήτρας είναι μια σχετικά συχνή πάθηση των γυναικών, όπου συμβαίνει με την πάροδο της ηλικίας και κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, μετά από εργώδεις και πολλαπλούς τοκετούς, αλλά και από άλλες καταστάσεις σε γυναίκες που είναι υπέρβαρες, σε υψηλού δείκτη σωματικής μάζας. Μία κατάσταση που τις ταλαιπωρεί χρονίως, όπου η ίδια η μήτρα προσπίπτει και πέφτει μέσα στον κόλπο και αρκετά συχνά, για να μην μπούμε σε πολλές περιπτώσεις, βγαίνει και έξω από τον κόλπο. Αυτό δημιουργεί πολλά συμπτώματα, πολύ καθημερινή δυσκολία στη ζωή της γυναίκας, δυσκολία στην ούρηση και στην αφόδευση, δυσκολία στην ορθοστασία με συνοδό πόνου. Το όργανο το οποίο βγαίνει έξω, που περιλαμβάνει και τον κόλπο, μπορεί να τρίβεται στα εσώρουχα ή και στα πόδια και να δημιουργεί αιμορραγίες και εξελκώσεις. Η χαλάρωση του κόλπου μπορεί να είναι αμιγώς μια χαλάρωση του κόλπου που συμβαίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί όμως και πολύ συχνά να συνοδεύεται με πρόπτωση της μήτρας. Επίσης, η χαλάρωση του κόλπου επέρχεται μετά από ολική ιστερεκτομή, ολική αφαίρεση, πολύ πιο συχνά, γιατί οι στηρικτικοί σύνδεσμοι της μήτρας έχουν κοπεί και αφαιρεθεί και αυξάνει η πιθανότητα ο ίδιος ο κόλπος πλέον, αφού δεν υπάρχει μήτρα, να βγει προς τα έξω και ακόμα και να εκστραφεί, να γυρίσει εντελώς έξω από τον εαυτό του. Είναι λοιπόν μια πάθηση η οποία είναι πολύ συχνή, μια πάθηση η οποία είναι αντιμετωπίσιμη χειρουργικώς και μη, και στην οποία μπορεί να επιπέσουν και γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας, 30-35 ετών, που να μην έχουν καν γεννήσει μερικές φορές, αν έχουν νοσήματα του κολαγών, ή γυναίκες που κάνανε ένα παιδί στα 35-37-40 και έχουν βρεθεί η μήτρα τους να βγαίνει έξω από τον κόλπο. Πάμε λοιπόν τώρα να ρωτήσω, ποιες είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις που κάνουμε και για πτώση μήτρας και για χαλάρωση κόλπου? Να ξεκινήσω από τη χαλάρωση του κόλπου. Όταν είναι μεμονωμένη χαλάρωση του κόλπου, υπάρχουν κάποιες παλιές τεχνικές, όπως η κολπογραφία, δηλαδή η αποκατάσταση ή η πλαστική μέσα στον κόλπο. Λίγο πιο καινούργιες τεχνικές με λέιζερ, αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η χαλάρωση είναι ολική, στο πρόσθετο και οπίστιο τείχομα του κόλπου και συνοδεύεται από πρόπτωση της μήτρας, οι θεραπείες αφορούν κυρίως σε θεραπείες αποκατάστασης αυτής της πτώσης, όχι τοπικά μία πλαστική επέμβαση. Οι θεραπείες αυτές κλασικά ήταν μία ιστερεκτομή και προσπαθούσε κανείς, αφαιρώντας δηλαδή το όργανο, τη μήτρα, να κάψει τους ιστούς που παραμένουν σε πιο στέρεους ιστούς, έτσι ώστε να μην ξαναπέσουν. Δυστυχώς αυτό όμως είχε πολλά προβλήματα και μεγάλα ποσοστά επανεγχείρησης. Δημιουργήθηκαν έτσι και άλλες τεχνικές, οι οποίες ακροτριέζαν τον τράχυλο και φτάνανε να φτιάξουν ένα κόλπο, πάλι προσπαθώντας με ράματα να στηρίξουν το τμήμα που προσπίπτει. Οι τεχνικές όλες αυτές ξεπεράστηκαν μετά από αρκετά χρόνια από κολπικά χειρουργία, μη απορροφήσιμα ράματα, όπου πλέον συνέδεαν τη μήτρα ή τον κόλπο που έπεφτε με συνδέσμους βαθιά μέσα στην κοιλιά. Αυτό όμως δημιουργούσε άλλα θέματα. Είχε χρόνιους πόνους, κυρίως στους γλουτούς, και ήταν μια επέμβαση το οποίο ήταν λίγο τυφλή στο σύστημά της. Δεν είχε πολύ καλή προσπέλαση χειρουργική από τον κόλπο, γιατί η στενότητα του κόλπου δεν επέτρεπε όλους τους χειρισμούς. Φτάσαμε λοιπόν να μιλούμε για αποκατάσταση χειρουργική της πρόπτωσης και της συνοδού χαλάρωσης του κόλπου, να γίνεται με πλέγματα. Τα πλέγματα πρόκειται για συνθετικά υλικά, πλαστικά, πολυπροπυλενίου, τα οποία έχουν πόρους, δηλαδή μεγάλα ανοίγματα, αφήνουν ουσιαστικά τα κύτταρα του οργανισμού της άμυνας, τα πολυμορφοπύρινα, να περάσουν ανάμεσα. Είναι μια μόνιμη λύση λοιπόν, η οποία δημιουργεί καινούριους ιστούς που δεν είχε η γυναίκα. Οι ιστοί που χαλάρωσαν με τον καιρό και που έγιναν πιο εύκολοι στο να προσπίπτουν, αυτούς τους ιστούς ουσιαστικά αντικαθιστά ένα ξένο σώμα.
Το ξένο λοιπόν αυτό σώμα, το πλέγμα, που χρησιμοποιούν και οι γενικοί χειρουργοί για άλλους λόγους, αυτό το ξένο σώμα σταθεροποιεί είτε την ίδια τη μήτρα, είτε τον τράχυλο της μήτρας, το κομμάτι της μήτρας που παίρνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου, είτε τον ίδιο τον κόλπο που έχει πέσει προς τα έξω και το ανορθώνει, το τραβάει σε σημεία που εμείς επιλέγουμε. Και το πιο συχνό σημείο μέχρι σήμερα ήταν το κόκαλο της σπονδυλικής στήλης, το ιερό στόμα. Αυτή λοιπόν είναι μια τεχνική που εδώ και δεκαετίες γίνεται με ανοιχτές μεθόδους, δηλαδή μια τομή στην κοιλιά, τομή τύπου κεσαρικής, και κανείς προσπαθεί να έχει μια προσπέλαση για να αποκαταστήσει τα όργανα που έπεσαν. Πείτε μου τώρα, ποια είναι η καλύτερη χειρουργική μέθοδος? Πλέον η καλύτερη χειρουργική μέθοδος θεωρείται εκείνη με τις λιγότερες επιπλοκές και τα καλύτερα αποτελέσματα. Εκείνη η οποία μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας. Γιατί δεν είναι καλή μία μέθοδος η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Μία μέθοδος η οποία έχει καλά αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη για την άρρωστη. Η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η ανάρτηση της μήτρας του κόλπου αν πέφτει με πλέγμα στο ιερό στο. Αυτό λέγεται ιεροκολποπηξία. Είναι μία ιεροπηξία στο ιερό στο, δηλαδή στο οστό της πιέλους λεκάνης, με συνθετικό υλικό με πλέγμα. Αυτή η μέθοδος που γινόταν αρχικά με ανοιχτά χειρουργία είχε ποσοστά αποτυχίας γύρω στο 4%, δηλαδή 4% γυναίκες είχαν μία υποτροπή, ξανά είχαν μία πρόπτωση. Το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόταν σε λίγες περιπτώσεις να ξαναχειρουργηθούν σε σχέση με τις παλιότερες μεθόδους, τις αφαίρεση της ολικής κολπικά, της κολπικής υστερεκτομής, στο 30-40%. Έχουμε μία τεράστια λοιπόν βελτίωση της αποδοτικότητας μιας μεθόδου. Η εξέλιξη αυτής της μεθόδου είναι η λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Ωραία. Όπου έχει τα τεράστια πλεονεκτήματα της μεθόδου. Εδώ τώρα θα πούμε τι είναι το λαπαροσκοπικό κέντρο Endogynecology και τι επεμβάσεις βέβαια κάνει. Πριν από 4 περίπου χρόνια ιδρύσαμε το λαπαροσκοπικό κέντρο Endogynecology που απαρτίζεται από γυναικολόγους ειδικούς στην ενδοσκοπική χειρουργική, γενικούς χειρουργούς και γαστρεντερολόγους. Είναι μια ομάδα εξειδικευμένη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τις γυναικολογικές παθήσεις με λαπαροσκοπική προσέγγιση και ρομποτική. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλες τις γυναικολογικές παθήσεις, είτε είναι για καλοήθεις νόσους, είτε για καρκίνους. Και έχουμε μία δραστηριότητα στον Όμιλο Υγεία, όπου πραγματοποιούμε τα χειρουργία. Η ομάδα αυτή έφτασε στο σημείο, στο κομμάτι της πρόπτωσης της μήτρας, να έχει τη μεγαλύτερη σειρά λαπαροσκοπικών και ρομποτικών επεμβάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε ξεπεράσει 165 τέτοιες επεμβάσεις στα τελευταία 3,5 χρόνια. Έχουμε τα διεθνή ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας που έχει κάθε μέθοδος και τα ποσοστά επιπλοκών που έχει κάθε χειρουργική τεχνική είναι ανάλογα των μελετών που υπάρχουν στο εξωτερικό. Εγώ θέλω να κλείσουμε με αυτό, να μας πείτε τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής και αν υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα. Και ας κλείσουμε με αυτό. Θα σας πω πρώτα τα μειονεκτήματα. Το μεγάλο μειονέκτημα μιας μεθόδου είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ εξειδικευμένη ομάδα. Είναι μια δύσκολη μέθοδος, όπου χρειάζεται μεγάλη εμπειρία. Τα πλεονεκτήματα τα τεράστια είναι ότι ένα τεράστιο και μεγάλο χειρουργείο που μπορεί να αφορά σε πολλαπλά ελλείμματα αποκατάστασης, σε γυναίκες που μπορεί να είναι και πολύ προχωρημένης ηλικίας, που μπορεί να είναι και πολύ αυξημένη σωματικού βάρους, με υπέρταση και διαβήτη, σε δύσκολες περιπτώσεις, όπου είναι και πιο επικίνδυνο να έχουν πρόπτωση, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την πρόπτωση μόνιμα και να φύγει την άλλη μέρα να πάει σπίτι της. Και πρακτικά να μην πονάει καθόλου και να χρειαστεί μόνο ένα ντεπών. Αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα της μεθόδου. Και αν κανείς είναι γνώστης της μεθόδου και έχει μια πολύ καλή εμπειρία, τότε μπορεί να έχει τα λιγότερα ποσοστά αποτυχίας και επιπλοκών. Τα ποσοστά επιπλοκών είναι πάρα πολύ μικρά. Τα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών είναι λιγότερο από το 1/1000 φορές. Και τα ποσοστά μικρών επιπλοκών, δηλαδή να συμβεί μια μεταγχειρητική φλεγμονή, είναι λιγότερο του 1%. Δεν συμβαίνουν πλέον οι επιπλοκές που συνέβαιναν πριν από 10 χρόνια σε αυτά τα χειρουργεία και πάνε γενικά πάρα πάρα πολύ καλά. Κύριε Κουτσουκό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και μας δώσατε κάποια
πρώτη προσέγγιση και πληροφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Λορετζιάδη, ο οποίος είναι χειρουργός, και θα μιλήσουμε για μια κατάσταση που ενοχλεί πολλούς, για τις αιμορροίδες. Καλησπέρα σας, κύριε Λορετζιάδη, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Έχουμε μια κένωση, κυρίες και κύριοι, και έχουμε αίμα. Για πέστε μου, κύριε Λορετζιάδη, μπορεί να είναι αιμορροίδες? Μπορεί να είναι αιμορροίδες, γιατί η αιμορραγία είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της αιμορροιδοπάθειας, αλλά δεν είναι η μοναδική νόσος που μπορεί να κάνει αιμορραγία. Υπάρχουν και άλλα νοσήματα, καλοήθη και κακοήθη, όπως είναι ο καρκίνος του προκτού, που μπορεί να δώσει αιμορραγία. Άρα λοιπόν, προτού βιαστούμε να βγάλουμε συμπέρασμα και να το αποδώσουμε στην καλοήθη πάθηση που λέγεται αιμορροιδοπάθεια, θα πρέπει να επισκεφθούμε τον ειδικό γιατρό, ο οποίος θα διαγνώσει το πρόβλημα και θα μας οδηγήσει στην αντίστοιχη θεραπευτική αντιμετώπιση του. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω. Τι είναι οι αιμορροίδες που τόσο μας ταλαιπωρούν? Οι αιμορροίδες είναι κατά βάση ένας αγκιακός ιστός. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για το τι είναι αιμορροίδες και τι είναι αιμορροιδοπάθεια. Έχει περάσει από το στάδιο που θεωρούσαμε ότι ήταν απλές διογκωμένες φλέβες, από το στάδιο στο οποίο είναι μια επικοινωνία μεταξύ αρτηριών και φλεβών, ένα είδος σαν σιραγκώδες σώμα στην περιοχή του κατώτερου προκτικού σωλήνα. Σήμερα όμως έχουμε καταλήξει στο ότι στη θεωρία των μαξιλαριών, αιμορροιδικών μαξιλαριών, ότι υπάρχουν στην περιοχή του κατώτερου προκτού αυτό το οποίο λέμε αιμορροιδικό μαξιλάρι, που αποτελείται από αγκιακό ιστό κάτω από το βλενογόνο, μυϊκές ίνες, ελαστικές ίνες και κολαγόνο. Αυτά υπάρχουν φυσιολογικά σε όλους τους ανθρώπους και όταν διωγγωθούν πέραν του φυσιολογικού, τότε προκαλούν αυτό το οποίο λέμε αιμορροιδοπάθεια ή αιμορροιδική νόσο. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω πόσο συχνές είναι. Οι αιμορροίδες είναι γνωστές από τους αρχαίους χρόνους. Ο Ιπποκράτης στα γραπτά του περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια το τι είναι αιμορροίδα και μάλιστα είχε δώσει και ένα τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης αρκετά βάρβαρο αλλά σύγχρονο για την εποχή του. Οι αιμορροίδες είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα. Περίπου το 50-70% κάποιες μελέτες ανεβάζουν την συχνότητα των ανθρώπων που πάσχουν από αιμορροιδική νόσο. Και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς αναζητεί βοήθεια λόγω των συμπτωμάτων από τον ειδικό γιατρό. Για τώρα πέστε μας δύο κουβέντες για το μηχανισμό, να καταλάβουμε τι είναι αυτό και γιατί δημιουργήθηκε. Ο βασικός μηχανισμός στην τριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι η δυσκυλιότητα. Η δυσκυλιότητα και παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα. Αυτό οδηγεί στην αυξημένη πίεση μέσα στα αιμορροιδικά αυτά μαξιλάρια, που σταδιακά, για να το πω απλά, ξεχυλώνουν, διωγγώνονται, δίνοντας έτσι γένεση σε αυτό το οποίο λέμε αιμορροίδα, αιμορροιδοπάθεια. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που το αίτιό τους σε μια γυναίκα, ας πούμε, η οποία κυοφορεί, πιέζονται οι ενδοπιελικές φλέβες, παραμποδίζεται η αποχέτευση του αίματος στην περιοχή με αποτέλεσμα να έχουμε αιμορροίδες. Είναι γνωστό ότι ένα ποσοστό γύρω στο 60-70% των γυναικών που εγκυμονούν έχουν αιμορροίδες. Από αυτές, μετά τον τοκετό, σε ένα ποσοστό γύρω στο 30% θα παραμείνουν οι αιμορροίδες, θα την ταλαιπωρήσουν. Σημαντικό ποσοστό. Και θα την οδηγήσουν κάποια στιγμή στο να ζητήσει βοήθεια από τον ειδικό γιατρό. Πέστε μας τώρα τι συμπτώματα έχουμε, που λίγο πολύ τα καταλαβαίνουμε, αλλά τονίστε τα μας κι εσείς. Το βασικό σύμπτωμα είναι ότι ο ασθενής θα πιάνει μία μάζα στον προκτό, όπως είναι αυτή η περίπτωση που δεν είναι τίποτα άλλο από τις συμφορημένες αιμορροίδες. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει, στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, υπάρχει και απώλεια αίματος. Και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι μετά το τέλος της κένωσης μεγάλη ποσότητα άφθονου, ζωηρού χρώματος, κόκκινου χρώματος αίμα. Υπάρχει πόνος σε αρκετές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που η αιμορροίδα θρομβωθεί, δηλαδή στραγγαλιστεί η αιμάτωσή της, οπότε το αίμα μέσα της πήξει. Μπορεί να υπάρχει φαγούρα, κνισμός, μπορεί να υπάρχει απώλεια βλένης. Ακόμα μπορεί να επηρεάσει και σε κάποιο βαθμό το σφιχτηριακό μηχανισμό της εγκράτειας των κοπράνων. Αυτά βέβαια είναι γενικά συμπτώματα των αιμορροίδων. Όπως θα πρέπει να σας πω όμως, ότι τις αιμορροίδες κατατάσσουμε σε κατηγορίες, σε βαθμούς. Έτσι λοιπόν, έχουμε τις αιμορροίδες πρώτου βαθμού, ή αυτό το οποίο ο κόσμος λέει εσωτερικές αιμορροίδες, που βρίσκονται, εντοπίζονται μέσα στον προκτικό σωλήνα. Αιμορροίδες δευτέρου βαθμού, οι οποίες βρίσκονται στον προκτικό σωλήνα και μετά την κένωση βγαίνουν προς τα έξω και ανατάσσονται, ξαναγυρίζουν μόνες τους μέσα στον προκτικό σωλήνα. Αιμορροίδες τρίτου βαθμού, οι οποίες βγαίνουν μετά την κένωση έξω και θα πρέπει
με το δάχτυλο να τις ξανανατάξουμε μέσα, και αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες να θρομβωθούν, διότι αν δεν αναταχθούν στραγγαλίζεται η αιμάτωσή τους. Και τέλος είναι η περίπτωση της αιμορροϊδών τετάρτου βαθμού που βρίσκονται μονίμως έξω, όπως ήταν η εικόνα που σας έδειξα στην αρχή. Πάμε τώρα να μας πείτε πώς γίνεται η διάγνωση. Η διάγνωση αιμορροιδοπάθειας γίνεται με την. Θα πρέπει να επισκεφθεί ο ασθενής στον γιατρό, δεν είναι δυνατόν να γίνει δια τηλεφώνου ούτε με φωτογραφίες. Και λίγο πολύ όλοι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, λίγο πολύ όλοι οι ασθενείς ανταλλάσσουν την επώδυνη εμπειρία τους και τον τρόπο που υποφέρουν. Την επώδυνη εμπειρία ναι, αλλά πολλοί ασθενείς αναζητούν διάγνωση τηλεφωνική ή με φωτογραφία, που αυτό είναι επικίνδυνο. Να το πούμε και αυτό ότι είναι λάθος. Ακριβώς. Είναι λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να επισκεφθεί τον ειδικό γιατρό, να πάρει ένα λεπτομερές ιστορικό για της περιοχής, να εξετάσει τον ασθενή. Και με τη φυσική εξέταση μπορεί να χρειαστεί μια προκτοσκόπηση, σιγμοειδοσκόπηση, αλλά ακόμα καλύτερα θα πρέπει να κάνει ο ασθενής μια ολική κολονοσκόπηση, γιατί σύμφωνη μπορεί να υπάρχει αιμορροιδική νόσο, μπορεί να χάνει αίμα από εκεί, αλλά κανένας δεν εγγυάται ότι σε μια απόσταση 15-20 εκατοστών δεν υπάρχει ένας πολύποδας σε οποιοδήποτε βαθμού κακοήθειας, καλοήθειας, κακοήθειας, ο οποίος μπορεί να δίνει αίμα και αυτός. Άρα λοιπόν, αφού αποκλείσει κανένας παθολογία αρχαίους εντέρου, και εφόσον υπάρχει αιμορροιδική νόσο, θα πρέπει να καταλήξει ότι πράγματι ο ασθενής αυτός πάσχει από αιμορροιδική νόσο και κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Άρα και εδώ παίζει ρόλο η διαφορική διάγνωση. Εννοούμε είναι κάτι και δεν είναι κάτι άλλο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία λοιπόν. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω μια εύλογη απορία. Υπάρχει συντηρητικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις αιμορροίδες? Οι αιμορροίδες, όπως σας είπα μέχρι τώρα, είναι ένα ατομικό, ένα κατασκευαστικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Οι διάφορες συντηρητικές μέθοδοι που κατά καιρούς αναφέρονται αντιμετωπίσεως των αιμορροίδων, εάν μιλάμε για δίαιτα, απλά βοηθάει στο να μην επεκταθεί ο βαθμός της αιμορροιδοπάθειας, αλλά δεν υποστρέφει, δεν αυτοϊάται. Και εάν μιλάμε για διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν, είναι ουσιαστικά τοπικό αναισθητικό και κάποια μορφή κορτιζονούχου σκευάσματος, που ναι μεν βελτιώνουν τη συμπτωματολογία, αλλά δεν θεραπεύουν την νόσο. Ωραία λοιπόν, αφού δεν τη θεραπεύουν, πάμε να πούμε πώς αντιμετωπίζονται. Η αντιμετώπιση τους, όπως σας είπα, είναι χειρουργική. Και αυτό είναι αναλόγως του βαθμού, του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η αιμορροιδική νόσος. Σε πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού αιμορροιδοπάθεια, μία από τις παλιές καλές τεχνικές είναι η απολύνωση της εσωτερικής αιμορροίδος, που μπαίνει ένα λαστιχάκι, κλείνει την αιμάτωση της αιμορροίδας, μαραίνεται η αιμορροίδα, πέφτει και το πρόβλημα τελειώνει εκεί. Υπάρχουν όμως και σύγχρονες εγχειρητικές τεχνικές, οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, πράγμα το οποίο σημαίνει μειωμένη δυσανεξία από τον άρρωστο, μειωμένο πόνο, μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο. Όπως είναι η μέθοδος της HAL, που με ένα προκτοσκόπιο με υπέρηχους βρίσκουμε το τροφοφόρο αγγείο και το κλείνουμε με ένα ράμα. Αντίστοιχα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε με το λέιζερ, που πάλι με ένα ειδικό προκτοσκόπιο με υπέρηχους εντοπίζουμε το αγγείο και αυτή τη φορά το κλείνουμε, το καταστρέφουμε με λέιζερ. Σε αιμορροιδοπάθειες τρίτου ή τετάρτου βαθμού υπάρχει ο χρυσός κανόνας της Millikan Morgan, που αφαιρούνται οι αιμορροιδικοί όζοι, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, και βλέπετε το προεγχειρητικό και το πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Υπάρχει η μέθοδος της ανάρτησης, η μέθοδος LOGO, που χρησιμοποιείται κανένας ένα συρραπτικό εργαλείο και αναρτά τις αιμορροίδες με αυτή τη μέθοδο. Υπάρχει η μέθοδος της RAR, που χρησιμοποιούμε πάλι το μηχανισμό των υπερήχων και αναρτούμε την αιμορροίδα. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα μπορεί να επιτύχει κανένας με τη χρήση του λέιζερ, που με έναν ειδικό στυλαίο με λέιζερ τοποθετείται μέσα στον αιμορροιδικό όζο, αποσύρεται σταδιακά και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μία ίνωση, κλείνει ο αιμορροιδικός όζος και εξαφανίζει το πρόβλημα του αρρώστου με ελάχιστο πόνο, ελάχιστο ταλαιπωρία. Κλείνοντας, θα σας ρωτήσω επιγραμματικά εάν είναι επώδυνη η θεραπεία αυτή και εάν οι αιμορροίδες ξανασχηματίζονται. Και ας κλείσουμε με αυτό. Η περιοχή του προκτού είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, έχει πάρα πολλές νευρικές απολύξεις, άρα αν σας πω ότι θα είναι χωρίς πόνο, θα σας πω ψέματα. Υπάρχει ένας βαθμός ενόχλησης, αλλά το βέβαιο είναι και έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλούς αρρώστους με αντίστοιχα προβλήματα, στο follow-up τους όλοι συμφωνούν ότι ο πόνος που αντέξαν είναι πολύ λιγότερος από αυτό το οποίο είχαν στην αρχή και θα το ξανακάναμε με μεγάλη χαρά. Όσον αφορά το εάν ξαναγίνονται, από τη στιγμή που καταστρέφει αφαιρείς έναν ιστό, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά όπως σας είπα, η αιμορροιδοπάθεια είναι χαλασμένη ιστή,
Ενώ ενδιάμεσα, δίπλα ίσως. Ακριβώς από δίπλα, η οποία είναι φυσιολογικός ιστός, δεν παρέμβει πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, εάν δεν τροποποιήσεις το αίτιο δυσκυλιότητα, τρόπο με τον οποίο κενώνεται το έντερο, μετά την επέμβαση της αντιμετωπίσεως της αιμορροιδικής νόσου, χειρουργικής, τότε σημεία τα οποία ήταν φυσιολογικά μέχρι τότε, σε την πάροδο του χρόνου θα γίνουν παθολογικά και άρα θα παρουσιαστεί αιμορροιδική νόσο, αλλά σε σημεία που δεν υπήρχε πιο πριν. Κύριε Λορετζιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί αυτά είναι καταστάσεις που λίγο πολύ ταλαιπωρούν όλους. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά. Κυρίες και κύριοι, θα βγούμε τώρα έξω από το στούντιο και πάμε να δούμε τρία πάρα πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο ιατρείο του κύριου Στέφανου Στέφα, χειρουργού οφθαλμιάτρου, επιστημονικού συνεργάτη οφθαλμολογικού κέντρου iDay Clinic. Θα μιλήσουμε για διακλαστικές επεμβάσεις. Κύριε Στέφα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στο δικό σας. Εξηγήστε μας τι είναι και πώς γίνονται οι διακλαστικές επεμβάσεις. Οι διακλαστικές επεμβάσεις είναι χειρουργικές επεμβάσεις κατά βάση, που σκοπό έχουν την επίτευξη ευκρινούς οράσεως στους πάσχοντες από διακλαστικές παθήσεις, κυρίως δηλαδή τη μυωπία, την υπερμετροπία, τον αστιγματισμό, χωρίς τη χρήση των συμβατικών διορθωτικών μέσων, δηλαδή γυαλιών οράσεως και φακών επαφής. Η ευκρινή όραση, όπως λέγεται αλλιώς εμετροπία, επιτυγχάνεται με ακριβή εστίαση του παρατηρούμενου αντικειμένου πάνω στο αμφιβληστροειδή. Αυτό γίνεται με στοχευμένη τροποποίηση της διοπτρικής ισχύως της διαθρασικής συσκευής του ματιού με την βοήθεια των διαθρασικών επεμβάσεων. Σήμερα υπάρχουν 20 και πλέον έτη που χρησιμοποιούνται αυτού του τύπου οι επεμβάσεις. Υπάρχει αρκετή εμπειρία και τεχνογνωσία γύρω από τις επεμβάσεις αυτές. Διαρκής εξέλιξη και τελειοποίηση επιμέρους τεχνικών και υλικών που τελικά επιτρέπουν τη μείωση διαχειριτικών επιπλοκών, μεταχειριτικών ενοχλημάτων και απότερων επιπλοκών. Γενικά διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους διαθρασικών επεμβάσεων. Είναι οι εξωβολυβικές, οι πιο κοινές, αυτές που ο κόσμος λέει λέιζερ, με σμήλευση της επιφάνειας κυρίως του στρώματος του κερατοειδούς ή και της επιφάνειας του κερατοειδούς, και οι ενδοβολυβικές, η δεύτερη κατηγορία, που πρόκειται για ένθεση ενδοφακών, συνθετικών δηλαδή ενδοφακών, με ή χωρίς αντικατάσταση του φυσικού φακού. Ποιες διακλαστικές παθήσεις αντιμετωπίζονται με λέιζερ? Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται όλες οι διακλαστικές παθήσεις με λέιζερ, δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Όπως κάθε χειρουργική μέθοδος, έτσι και η διαθρεστική επέμβαση με λέιζερ έχει συγκεκριμένες παθήσεις που αντιμετωπίζει. Πολύ καλά αποτελέσματα δίνει στη μέτρια και υψηλή μυωπία μέχρι 8-9 βαθμούς, τη μέτρια υπερμετροπία μέχρι 6-7 βαθμούς, τον ήπιο ομαλό αστιγματισμό 3-4 βαθμούς περίπου, ενώ στην πρεσβυωπία γίνονται κάποιες νέες ερευνητικές κινήσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις του χειρουργείου, αν θέλετε να τις πούμε και αυτές, είναι να έχει συμπληρωθεί το 20ο έτος της ηλικίας, να υπάρχει σταθερή τουλάχιστον διάθλαση του ασθενούς για τουλάχιστον 1,5 με 2 έτη, να μην πάσχει από χρόνιες οφθαλμολογικές παθήσεις κερατοειδούς και εμφυλιστροειδούς, καλή γενική κατάσταση υγείας και επαρκές νοητικό επίπεδο για να συνεννοηθεί με τον γιατρό, να μην βρίσκεται μια γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχίας και γενικά αποφεύγεται κοντά στην πρεσβυοπική φάση της ζωής του ασθενούς, δηλαδή κοντά στις 45. Γιατρέ μου, πείτε μας, τι πρέπει να περιλαμβάνει ένας προεγχειρητικός έλεγχος? Ο προεγχειρητικός έλεγχος, όπως κάθε επέμβαση, πρέπει να είναι πολύ τυπικός, δηλαδή να περιλαμβάνει λήψη λεπτομερούς ιστορικού από τον γιατρό και του ατομικού αναμνηστικού, όπου περιγράφονται ασθένειες, το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του ασθενούς, οι συνήθειες, οι οπτικές απαιτήσεις από τη δουλειά του κτλ. Μια πλήρης οφθαλμολογική εξέταση επίσης είναι απαραίτητη στη σχισμοειδή λιχνία, που περιλαμβάνει βιομικροσκόπηση, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, υπομυδρίαση, ένα πλήρη διαθλαστικό έλεγχο, αυτόματη διαθλασιμετρία και εκτίμηση της μέγιστης οπτικής ικανότητας του ασθενούς με διορθωτικά ή χωρίς διορθωτικά μέσα, και τελικά και ειδικές εξετάσεις που γίνονται με σύγχρονο εξοπλισμό για την εκτίμηση του πάχους και της κατάστασης του κερατοειδούς, έτσι ώστε να δούμε αν επιτρέπεται να κάνει κάποιος την επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει τοπογραφία, κερατομετρία, παχυμετρία και ενδοθυλιομέτρηση. Γενικά θα λέγαμε ότι το λεπτομερές ιστορικό, ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος και η εμπειρία του θεράποντος γιατρού εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αφού κάνουν δυνατή την εξατομικευμένη επιλογή της καλύτερης μεθόδου αλλά και τον αποκλεισμό των περιπτώσεων που δεν πρέπει να χειρουργηθούν. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές λέιζερ διαθλαστικών επεμβάσεων? Βεβαίως και υπάρχουν. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η φωτοδιαθλαστική κερατοτομή, η γνωστή σε όλους PRK, αν την έχετε ακούσει,
όπου η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος γίνεται ουσιαστικά με σμήλευση της επιφάνειας του κερατοειδούς με την βοήθεια κάποιου λέιζερ. Όπως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο, τα βήματα της PRK είναι συγκεκριμένα. Καταρχήν γίνεται σήμανση της επιφάνειας της περιοχής της επέμβασης, δηλαδή με ειδικό δείχτη. Ακολουθεί η ενστάλλαξη κάποιου διαλύματος αλκοόλης για την προετοιμασία της επιφανείας που θα δράσει το λέιζερ. Ο χειρουργός στη συνέχεια απομακρύνει με τη βοήθεια κάποιου στυλεού τα επιφανειακά νεκρά κύτταρα για να προσπέσει στη συνέχεια το λέιζερ και να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή να διορθώσει την καμπυλότητα του φακού, του κερατοειδού συγκεκριμένα. Μετά τη σμήλευση της επιφανείας, αυτό που συνήθως ακολουθεί είναι η τοποθέτηση κάποιου θεραπευτικού φακού επαφής που θα μείνει για κάποιο διάστημα μετά την επέμβαση για την αποφυγή των ενοχλημάτων. Γενικά η διαδικασία γίνεται σε κατάλληλα εξοπλισμένο χειρουργικό περιβάλλον. Είναι πολύ σύντομη, διαρκεί ελάχιστα λεπτά. Είναι διαχειριστικά ανώδυνη, γίνεται απλά με τη χρήση κάποιων σταγόνων, εντελώς ανέμακτη και ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής είναι ιδιαίτερα λεπτός ή είναι ελαφρά παθολογικός. Η σμήλευση δεν φτάνει σε μεγάλο επίπεδο και επιτρέπει την επανεπέμβαση αν χρειαστεί. Ο δεύτερος τύπος που ήρθε στη συνέχεια ήταν η ενδοκερατική κερατοσμήλευση, η γνωστή σε όλους LASIK, η οποία είναι και η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη. Στην κλασική εκδοχή της LASIK, η δράση του λέιζερ εστιάζεται βαθύτερα στον κερατοειδή, δεν γίνεται δηλαδή στην επιφάνεια αλλά στο στρώμα του, μετά την ανασήκωση κάποιου επιφανειακού κρυμνού που παρασκευάζεται μηχανικά, στην κλασική τουλάχιστον εκδοχή της μεθόδου, με τη βοήθεια κάποιου νηστεριού που λέγεται μικροκερατοτόμος. Όπως βλέπουμε στο δεύτερο βίντεο, μετά την προετοιμασία του πεδίου και την ενστάλλαξη κάποιων αναισθητικών κολλυρίων, γίνεται σήμανση επίσης της περιοχής της επέμβασης, παρασκευάζεται από τον χειρουργό ο επιφανειακός κρυμνός. Αυτό γίνεται μια φλίδα κερατοειδούς ουσιαστικά, που παρασκευάζεται μηχανικά με τη βοήθεια ειδικού νηστεριού, μικροκερατοτόμου. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανασήκωση που γίνεται πάλι από τον χειρουργό του κρυμνού, για να αποκαλυφθεί το στρώμα πάνω στο οποίο προσπίπτουν οι ακτίνες λέιζερ, οι οποίες πάλι με τον ίδιο τρόπο κάνουν την κατάλληλη σμήλευση βάσει ειδικού λογισμικού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επανατοποθετείται από τον χειρουργό ο κρυμνός αυτός. Η όλη διαδικασία γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα από πολύ καλά και έμπειρους χειρουργούς, είναι εξίσου σύντομη με την άλλη διαδικασία και πρακτικά ανώδυνη και ανέμακτη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εξέλιξη και τελειοποίηση της μεθόδου αυτής. Είναι η femtosecond laser LASIK, είναι η τρίτη κατά σειρά μέθοδος χειρουργείου. Ουσιαστικά πρόκειται, όπως είπαμε, για εξέλιξη και τελειοποίηση της μεθόδου LASIK που περιγράφησαμε. Η παρασκευή του επιφανειακού κρυμνού στη μέθοδο αυτή δεν γίνεται μηχανικά, δηλαδή δεν επεμβαίνει ανθρώπινος παράγοντας. Γίνεται χωρίς τη χρήση νηστεριού, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, που είναι femtosecond laser, αυτόματα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα από ιατρικό λογισμικό αποκλειστικά. Μπορούμε να το δούμε την διαφοροποίηση στο τρίτο βίντεο, όπου ουσιαστικά διαφοροποιείται στο πρώτο στάδιο της επέμβασης, στην παρασκευή του κρυμνού που γίνεται με το femtosecond laser, όπου επιτρέπει το διαχωρισμό με τη βοήθεια μικροφυσαλίδων που αναπτύσσονται ενδοστρωματικά, επιτρέπει το διαχωρισμό του flap, του κρυμνού αυτού, από τον χειρουργό. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι επιτυγχάνει ομαλότερες τομές από την προηγούμενη μέθοδο, συγκεκριμένου μάλιστα πάχους, περιορίζει την πιθανότητα κακών και εγχειρητικών χειρισμών του ανθρώπινου λάθους, ελαχιστοποιεί τα μελεχειρητικά αποτελέσματα, τα ενοχλήματα δηλαδή, επιτρέποντας τη σχεδόν άμεση αποκατάσταση του ασθενούς και εκμηδανίζει τις πιθανότητες απότερων επιπλοκών, της θολώσεως, των μολύνσεων, λεπτίζεων κτλ. Ποια μέθοδος λέιζερ διαθλαστικής επέμβασης θεωρείτε εσείς ότι είναι η καλύτερη? Είναι δύσκολη η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Αν το πάχος και η κατάσταση του κερατοειδούς το επιτρέπουν, σίγουρα η LASIK και μάλιστα με τη femtosecond εκδοχή της αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Αν όμως σε σχετικά λεπτούς ή παθολογικούς κερατοειδείς επιλέγεται η PRK. Όσον αφορά την ασφάλεια, η PRK είναι ενδεχομένως λιγότερο επεμβατική με δυνατότητα επανεπέμβασης. Ενώ η LASIK και ιδιαίτερα η femtosecond είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, όπως είπαμε, και είναι αρκετά ασφαλής. Όσον αφορά τις ενοχλήσεις, οι μεταχειρητικές ενοχλήσεις είναι περισσότερες και εντονότερες στην PRK σε αντίθεση με τη LASIK, όπου τα μέτρια ένταση ενοχλήματα διαρκούν λίγα 24 ώρα, έως και λίγες ώρες στην περίπτωση της femtosecond. Η αποκατάσταση της όρασης είναι πιο αργή στην PRK σε αντίθεση με τη LASIK και τη femtosecond που είναι πολύ πιο γρήγορη. Το κόστος επίσης είναι χαμηλότερο στην PRK σε σχέση με τη femto. Όμως το τελικό αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο. Τι πρέπει να κάνει συνήθως ένας ασθενής πριν την εγχείρηση? Σίγουρα του λέμε να αποφύγει τη χρήση φακών επαφής για κάποιο διάστημα, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατάλληλων μόξεων και μολύνσεων, να είναι ήρεμος και ξεκούραστος πριν το χειρουργείο και να φάει ένα ελαφρύ γεύμα. Στη διάρκεια της επέμβασης πρέπει να είναι με χαλαρά και άνετο ντύσιμο.
Η συνεργασία του είναι απαραίτητη στη διάρκεια του χειρουργείου, ενώ μετά την επέμβαση λαμβάνει οδηγίες και επιστρέφει αυθημερών στο σπίτι του χωρίς νοσηλεία με τη βοήθεια κάποιου συνοδού. Πόσο έντονα είναι τα μεταχειρητικά ενοχλήματα? Είναι πολύ αναμενόμενα και υπάρχουν κάποια μεταχειρητικά ενοχλήματα, ήπια ή και λίγο περισσότερο. Μια ελαφρά δυσανεξία, σαν κάψιμο ή αίσθημα ξένου σώματος, μπορεί να υπάρχει. Προσωρινά θολή όραση, η οποία όμως γρήγορα υποστρέφει. Και ήπια φωτοφοβία. Αυτά αντιμετωπίζονται με προσωρινό θεραπευτικό φακό επαφής, σκούρα γυαλιά και τεχνητά δάκρυα που ενσταλάσσονται συχνά. Τέλος, τι πρέπει να αποφεύγει ο ασθενής μετά από μια διακλαστική επέμβαση με λέιζερ? Τις πρώτες 7-10 μέρες πρέπει να αποφεύγεται η τηλεόραση, το διάβασμα και η χρήση υπολογιστή. Η οδήγηση πρέπει να γίνεται με φιδό και εφόσον κάποιος μπορεί να οδηγήσει μόνο όταν αισθανθεί έτοιμος να το κάνει. Αποφεύγει το ρεθισμό στο ματιών, το τρίψιμο, το πλύσιμο, το μακιγιάζ, η έκθεση, ο καπνός ή η έκθεση σε ρεθιστικές ουσίες, καθώς και η έκθεση σε σχονισμένο ή ρυπαρό περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται. Προληπτικά χορηγούνται κάποια μεικτά κολύρια, αντιβιωτικά και κορτιζονούχα και τεχνητά δάκρυα με συχνή εστάλαξη. Γενικά συνιστάται μετά το χειρουργείο μια τακτικότατη οφθαλμολογική εξέταση από τον οφθαλμίατρο που έκανε την επέμβαση. Κύριε Στέφα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις οδηγίες που δώσατε στο κοινό μας. Πόσο συχνά και πόσο έντονα είναι συνήθως τα μεταχειρητικά ενοχλήματα? Είναι πολύ αναμενόμενα και υπάρχουν κάποια μεταχειρητικά ενοχλήματα, ήπια ή και λίγο περισσότερο. Μια ελαφρά δυσανεξία, σαν κάψιμο ή αίσθημα ξένου σώματος, μπορεί να υπάρχει. Προσωρινά θολή όραση, η οποία όμως γρήγορα υποστρέφει. Και ήπια φωτοφοβία. Αυτά αντιμετωπίζονται με προσωρινό θεραπευτικό φακό επαφής, σκούρα γυαλιά και τεχνητά δάκρυα που ενσταλάσσονται συχνά. Τέλος, γιατρέ μου, πείτε μας, τι πρέπει να προσέχει ένας ασθενής μετά από μία επέμβαση με λέιζερ? Τις πρώτες 7-10 μέρες πρέπει να αποφεύγεται η τηλεόραση, το διάβασμα και η χρήση υπολογιστή. Η οδήγηση πρέπει να γίνεται με φιδό και εφόσον κάποιος μπορεί να οδηγήσει μόνο όταν αισθανθεί έτοιμος να το κάνει. Αποφεύγει το ρεθισμό στο ματιών, το τρίψιμο, το πλύσιμο, το μακιγιάζ, η έκθεση, ο καπνός ή η έκθεση σε ρεθιστικές ουσίες, καθώς και η έκθεση σε σχονισμένο ή ρυπαρό περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται. Προληπτικά χορηγούνται κάποια μεικτά κολύρια, αντιβιωτικά και κορτιζονούχα και τεχνητά δάκρυα με συχνή εστάλαξη. Γενικά συνιστάται μετά το χειρουργείο μια τακτικότατη οφθαλμολογική εξέταση από τον οφθαλμίατρο που έκανε την επέμβαση. Κύριε Στέφα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε στο ιατρείο σας και δώσατε τόσο χρήσιμες συμβουλές στο κοινό μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με εξίσου σημαντικά θέματα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας, κύριε Αρκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε και σήμερα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η μαστογραφία και ο υπέρηχος και πόσο σημαντική είναι για τη ζωή των ασθενών μας. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πείτε μας, τι συμβαίνει με τα καρκινικά κύτταρα για τα οποία και για την ύπαρξή τους οι ασθενείς φοβούνται τόσο πολύ? Αυτή η ερώτηση είναι παθολογικής φυσιολογίας που λέμε εμείς οι γιατροί μεταξύ μας. Δηλαδή είναι το μάθημα το πώς θα παραχθεί καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Καθημερινά λοιπόν παράγονται καρκινικά κύτταρα. Από μεταλλάξεις, από ακτινοβολίες, από φθορά, από θάνατο κυττάρων περίεργο, από κακούς πολλαπλασιασμούς κλπ. Αυτά τα κύτταρα μαζεύονται από το λεφικό σύστημα και προϋποθέτει ο οργανισμός να είναι σε πλήρη καλή, σε καλό αμυντικό συναγερμό για να μπορεί να τα συλλέξει και να τα αποβάλει. Άρα η θεωρία του καρκίνου είναι να μην μας βρει την άμυνα σε δύσκολη ύφεση, ακριβώς. Πέστε μου, σας παρακαλώ, γιατρέ μου, πότε είναι αναγκαίο να γίνεται η μαστογραφία και ο υπέρηχος, γιατί το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων έχει τεράστια σημασία ακόμα και για τη ζωή της ασθενούς μας σε σχέση με τη διάγνωση του καρκίνου? Εδώ θα κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάτω των 35, σε νέες ηλικίες νέων γυναικών, βέβαια υπάρχουν και οι άντρες για υπερικογράφημα του επίσης που υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι ανεξάρτητα πια εκεί. Πάλι κωδικοποιούνται, αλλά μιλάμε για γυναίκες. Υπάρχουν και άντρες πάντως που παρουσιάζονται. Οι κυρίες που είναι από 18 πιθανόν που έχουν ολοκληρώσει την ηλικίωσή τους, 17-18 χρονών, μέχρι και 35 θα πρέπει να κάνουν, αφού ψηλαφιθούν από ειδικό ή ξέρουν να αυτοψηλαφιθούν αυτές από τον ειδικό πάλι, αν βρουν κάτι ίδιες και επικυρωθεί από τον ειδικό που ψηλαφά, θα έρθει να κάνει μόνο υπέρηχο μέχρι τα 35. Από 35 και πάνω, γιατί είναι πολύ πυκνός ο μαστός, θα κάνει 35. Η μαστογραφία δεν θα δείξει τίποτα. Εάν θα γίνει η μαστογραφία κάτω από 35, είναι μόνο για εμπορικούς λόγους στο διαγνωστικό κέντρο. Από 35 και πάνω είναι μαστογραφία και υπέρηχο. Και τώρα πια το υπέρηχο είναι εισάξιο της μαστογραφίας. Απλά είναι υποκειμενικό, εξαρτάται από τον εξεταστή. Η μαστογραφία είναι αντικειμενική γιατί κάνει συγκεκριμένες λήψεις, φάση και προφίλ.
πάνω, από πάνω και από πλάγια. Έχει μπει όμως και ένα άλλο όπλο ακόμα, πολύ καλό όπλο, η μαγνητική τομογραφία. Άρα άνω των 35, μαστογραφία και υπέρηχο και μαγνητική τομογραφία, πιθανόν και από κάτω των 35 και μαγνητική τομογραφία, μπορεί να μπει υπό προϋποθέσεις, αλλά είναι ακριβή σε εισαγωγικά. Μετά τα 35 παίρνουμε τη μαστογραφία λοιπόν αναχείρας, πηγαίνουμε στο γιατρό μας και σας παρακαλώ πέστε μας την αξία της έγκαιρης διάγνωσης που αφορά τη μαστογραφία και τον υπέρηχο. Η σημασία της έγκαιρης και έγκαιρης διάγνωσης, οι οποίες είναι αυτονόητες, για τον καρκίνο του μαστού τρέχουμε που λένε. Υπάρχει ένα όρος τρέχουμε. Γιατί τρέχουμε, γιατί αν βρούμε έναν υποτιθέμενο καρκίνο, παύλα, νεοπλασματική εξεργασία, να το πούμε πιο ευγενικά, εάν τον βρούμε στο στάδιο του in situ ή του in situ, δηλαδή ένα α, και είναι περιορισμένος και εντοπισμένος σε κάποια περιοχή, δεν έχει δώσει μεταστάσεις, δεν έχει πάει αλλού, δεν έχει επηρεάσει συστημικά την κυρία που το έχει ή τον κύριο πάλι σε υποδιαίρεση, είναι πολύ σπανιότερος στους άντρες, αλλά υπάρχει και υφίσταται βεβαίως, μπορούμε να δώσουμε ίαση στην περίπτωση αυτή, δηλαδή η κυρία να μην ξανασχοληθεί καθόλου με τον καρκίνο της. Καθόλου. Πόσο σημαντικό είναι και αν προηγείται κάτι πριν τη μαστογραφία, υπάρχει κάτι άλλο, προηγείται κάτι άλλο? Είναι αναγκαία προϋπόθεση. Μάλιστα. Εάν έχει πάει στον ειδικό το χειρουργό μαστού, είναι χειρουργοί εξειδικευμένοι μόνο για μαστό, θα της έχει κάνει την ανάλογη ψηλάφιση και θα μας έχει δώσει μας την πληροφορία, επειδή χωρίζουμε και το μαστό, υπάρχουν πολλές υποδιαιρέσεις, πιο χρηστή και πιο πρακτικά καλή είναι το να κάνουμε σαν ρολόι και δίνουμε τις θέσεις των δικτών στην ώρα. Δηλαδή, αν μου πει εμένα 4 ώρα ή 3 ώρα, είναι συγκεκριμένος ο τόπος που θα πάω να εξετάσω. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό και υπάρχει κάποιο εύρημα, υποχρεούμε να κάνω, αν είναι 135 υπέρηχο, πάνω 35 μαστογραφία υπέρηχο. Πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μάθημα αυτοεξέτασης, είναι δυνατόν αυτό να μας σώσει ακόμα και τη ζωή? Η αυτοψηλάφιση είναι η εξής κατάσταση. Διδάσκουμε τη γυναίκα να μπορεί να αυτοψηλαφάται και να βρίσκει το εύρημα μόνη της, γιατί μας βοηθάει, επιταχύνει μάλλον, το να καταλήξουμε κι εμείς μαζί κάπου η ειδική, ας το πούμε, μας έχει δώσει το 50% πιθανό της διάγνωσης, όταν η κυρία πιάσει κάτι μόνη της. Είναι πολύ εύκολο σαν αυτό, μάθημα δεν διατίθεται πιθανόν αυτή η κουβέντα να πούμε πώς γίνεται. Είναι πολύ απλά, ξαπλώνει στο κρεβάτι, τεντώνει τα χέρια και κοιτάει τους μαστούς που είναι σαν σφουγγάρια. Εάν πιάσει κάτι που δεν το πιάσε χθες ή που δεν το πιάσε πρόσφατα, είναι κάτι για μας. Οπότε πάει στον ειδικό και από εκεί πέρα έρχεται σε εμάς τους απεικονιστές. Πέστε μας τώρα, μετά την αυτοψηλάφιση, όταν έχουμε βρει κάτι, καλός ή κακός, με τι κριτήριο και πότε πρέπει να έπεται μια μαστογραφία? Στην περίπτωση του ελέγχου του μαστού γενικώς είναι όσο γρηγορότερα καλύτερα. Δηλαδή, εξετάσεις να γίνονται χθες που λένε. Όχι σήμερα, χθες. Οτιδήποτε γίνεται πιο γρήγορα μας βοηθάει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα να μην περάσει σε στάδια που δεν ελέγχουμε μετά. Δηλαδή, αν πάμε σε στάδια τα οποία δίνουν μεταστάσεις στη μασκάλη που κάνει την πρώτη κίνησή της και έχει μπει και έχει επηρεάσει, να το πούμε, στους λεφαδένες της μασκάλης, σημαίνει ότι είμαστε έξω, πάμε για δεύτερο στάδιο, τρίτο ή οτιδήποτε. Εκεί πάλι γίνονται σταδιοποιήσεις εξειδικευμένες. Δεν ενδιαφέρει τον απλό κόσμο τόσο πολύ σταδιοποιήσεις. Ξεφεύγει το πράγμα εάν φύγει από το μαστό. Πάμε αλλού. Το inside του είναι εξαίρεση μόνο, ούτε ακτινοβολίες κάνουμε, ούτε χάνουμε το μαστό μας, ούτε αισθητικά αλλάζει κάτι, ούτε. Μιλάμε για το ιδανικό. Άρα η αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης είναι επιμονή μου βάσους. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μας μία συμβουλή για τις τηλεθεάτριες που μας βλέπουν και ανησυχούν. Τι θα πρέπει να κάνουν, γιατί δεν υπάρχει νομίζω και γυναίκα που να μην ανησυχεί και να μην φοβάται για τον καρκίνο του μαστού. Θα κάνουν το εξής. Αφού θα έχουν υποστεί τη δοκιμασία της, να μάθουν την αυτοψηλάφισή τους, η κάθε κυρία, που είναι υπεύθυνη για το σώμα της. Δηλαδή, να μάθει το σώμα της στην ουσία, προϋποθέτει να ξέρει το σώμα της κάποια γυναίκα. Ο ειδικός θα της πει ακριβώς τεχνικά πράγματα. Πιάνουμε έτσι, κάνουμε έτσι, κάνουμε αλλιώς. Εάν πιάσει η κυρία κάτι, ψηλαφίσει μόνο κάτι, θα πάει στον ειδικό τον ψηλαφιτή. Εάν όμως έχει παρακαμφθεί ο ψηλαφιτής και έρθει σε μένα προσωπικά, επειδή έχω εκπαιδευτεί εγώ και στον Άγια Σαββά είναι νόμος, ακόμα και οι τεχνολόγοι του μαστού ψηλαφούν οι πάντες. Εγώ πριν ξεκινήσω μια εξέταση υπερηχογράφημα του μαστού, ψηλαφώ και εγώ. Ας έχει γίνει και ψηλάφιση και από πριν. Οπότε, όσο γρηγορότερα σε αυτή την περίπτωση γίνουν πράγματα, τόσο καλύτερα για όλους.
προλαβαίνουμε καταστάσεις. Κλείνοντας, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μας τον συνδυασμό των εξετάσεων που πρέπει να κάνουμε ανά ηλικία, έτσι ώστε με πολύ έγκυρο τρόπο και έγκυρο τρόπο να προλάβουμε όσο το δυνατόν μια κατάσταση τόσο δύσκολη. Εγώ θα κάνουμε μια απλή κωδικοποίηση με τρεις κουβέντες. Αν είναι κάτω των 35 που είναι το κριτικό σημείο για μας, γίνεται μόνο υπέρηχο κατά πράξη και περίπτωση. Δεν υπάρχει υποχρέωση εκεί. Αν τσιλαφίσει κάτι, μια νεαρή κοπέλα θα έρθει στον χειρουργό μαστού και από εκεί και πέρα σε εμάς. Γιατί λέω νεαρή, γιατί ο μαστός είναι πολύ πυκνός. Άρα η μαστογραφία δεν μπορεί να μπει. Αν το 35 μπαίνει η μαστογραφία και υπέρηχο, αφού ψηλαφηθεί, και μπαίνει και η μαγνητική τομογραφία από το τελευταίο όπλο. Μάλιστα. Άρα το 35 είναι που παίζουμε εμείς και ανάλογα τι κάνουμε. Κύριε Αρκά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε και σήμερα στο ιατρείο σας. Θα χαρώ να σας ξαναδώ να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τόσο δύσκολα και για τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Ευχαριστήσουμε και εμένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στο ιατρείο του μας φιλοξενεί ο κύριος Πολύδωρος Σταυρόπουλος, ειδικός παθολόγος, κλινικός διατροφολόγος και επίσης είναι ιατρός βελονισμού και μέλος της ICMART. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, την κατάθλιψη και πώς μπορεί να μας επηρεάσει από παθολογικής απόψεως. Κύριε Σταυρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βόμπου και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είναι αλήθεια ότι η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για πολλές παθολογικές καταστάσεις? Ναι κύριε Μπούγου, είναι αιτία για πολλές παθολογικές καταστάσεις και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι πολύ σοβαρές. Πριν συζητήσουμε γιατρέ για τις καταστάσεις αυτές, εξηγήστε μας τι εννοούμε όταν λέμε κατάθλιψη και τι συμβαίνει στον οργανισμό μας σε βιολογικό επίπεδο. Πολύ ωραία θέσατε την ερώτηση, κύριε Μπόμπου, και γιατί θα μου δώσετε, με την απάντηση που θα σας δώσω, την ευκαιρία να διαλύσω μια παρανόηση και παρεξήγηση που υπάρχει σε πολύ κόσμο, μη ειδικό. Επειδή στην κατάθλιψη εμφανίζουμε πτώση του συναισθηματός μας, είμαστε άκεφοι, είμαστε στεναχωρημένοι, είμαστε ευσυγκίνητοι, πολλοί κόσμος τίνει να συνδέσει την κατάθλιψη με μια μορφή ψυχασθένειας ή να τη θεωρεί σαν προθάλαμο ψυχασθένειας. Λάθος. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κατάθλιψη μπορεί να εμφανίσει οποιοδήποτε από εμάς, όλους, όταν τα επίπεδα μίας ουσίας που έχουμε στον εγκέφαλό μας και λέγεται σερωτονίνη, μία ορμόνη, όταν τα επίπεδα αυτής της ορμόνης πέσουν. Και τα επίπεδα αυτής της ορμόνης πέφτουν όταν καίγονται, αν θέλετε, καίγεται η ορμόνη αυτή, όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες σημαντικές. Και ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και με το χαρακτήρα μας, όσο πιο ευαίσθητοι τόσο περισσότερο καίμε, πέφτουν περισσότερο ή λιγότερο τα επίπεδα αυτής της ορμόνης μέσα μας. Για να δώσω και ένα παράδειγμα, ένα ανάλογο, όπως όλοι μας θα εμφανίσουμε αναιμία όταν πέσει ο σίδηρος στο αίμα μας, έτσι και όλοι μας όταν πέσει η σερωτονίνη στον εγκέφαλό μας, θα εμφανίσουμε κατάθλιψη. Όλοι μας. Ενδιαφέρουσα διευκρίνηση, γιατρέ. Πέστε μας τώρα, πώς εκδηλώνουμε κατάθλιψη και ποια είναι τα συμπτώματά της? Την κατάθλιψη την εκδηλώνουμε με πάρα πολλούς τρόπους, κύριε Πόπου. Από την ψυχική σφαίρα, πάντα γινόμαστε, πέφτει το συναισθημά μας, πέφτει η διάθεσή μας, γινόμαστε άκεφοι, στεναχωρημένοι, καταθλιπτικοί, ευσυγκίνητοι ορισμένες φορές. Μικροχαρές της ζωής που απολαμβάναμε παλιότερα τώρα μας φαίνονται ανούσιες και αντίθετα μικροπροβλήματα ή καθημερινότητες, καθημερινές δυσκολίες που κάποτε τις αντιμετωπίζαμε πανεύκολα τώρα μας φαίνονται βουνά. Επίσης, ένα άλλο, εμφανίζουμε πάρα πολύ συχνά φοβίες και ανασφάλεια. Οι φοβίες αυτές, ειδικά η νοσοφοβία, ορισμένες φορές φτάνει να μας φέρει και κρίσεις πανικού. Μια εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία. Διότι το άτομο που εμφανίζει κρίση πανικού, όχι μόνο γεμίζει πανικό, αλλά χάνει τον αυτοέλεγχό του πολλές φορές και εκτίθεται στα μάτια του περιβάλλοντός του, είτε του συγγενικού, είτε του προσωπικού, είτε του εργασιακού. Αυτό
δημιουργεί άλλα προβλήματα. Τον αναγκάζει δηλαδή να αποφεύγει κοινωνικές εμφανίσεις, φοβούμενος μην επαναληφθεί η κρίση πανικού και μην εκτεθεί ακόμα μία φορά. Αυτά από την ψυχική σφαίρα. Αλλά όπως και στην εκπομπή μας, στην αρχή της εκπομπής μας και στον τίτλο της εκπομπής μας υποδηλώσαμε, η κατάθλιψη κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και στο σώμα μας, δημιουργεί πολλές παθολογίες. Να ξεκινήσουμε από το πεπτικό, όπου στο έντερο θα δημιουργήσει κολίτιδες από τις πιο απλές, την σπαστική κολίτιδα μέχρι και τις πιο σοβαρές που είναι η αλκώδης κολίτιδα. Να προχωρήσουμε στο στομάχι, έλκη, γαστρίτιδες, από το δέρμα, ψωρίαση, εξέματα, οι μικρανίες, ένα βασανιστικότατο σύμπτωμα που χαλάει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Δεν αφήνει δε ανεπηρέαστη ούτε τη σεξουαλική σφαίρα, όπου στις γυναίκες δημιουργεί ψυχρότητα μέχρι και απέχθεια, στους δε άντρες κάθε τη πτώση της λίπητο και πολύ μεγάλες θετικές δυσλειτουργίες. Το τελευταίο όμως που έχω να πω εδώ ίσως να είναι και το χειρότερο και το σημαντικότερο. Διότι με τελευταίες έρευνες έχει φανεί ότι η κατάθλιψη αυξάνει τις νεοπλασίες. Την προδιάθεση, αν θέλετε, για νεοπλασίες, για καρκινογένεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ένας που βρίσκεται στη φάση κατάθλιψης κινδυνεύει να δημιουργήσει καρκίνο. Όχι. Απλώς όλοι όταν περνούμε σε αυτό το στάδιο επιβαρυνόμαστε, μαζεύουμε πόντους ή κουπόνια καρκίνου, να το πούμε έτσι παραστατικά, και δεν ξέρουμε αν και πότε θα εξαργυρώσουμε και αν θα τα εξαργυρώσουμε. Άρα, γιατρέ, από όσα μας είπατε, καταλαβαίνουμε ότι η ποιότητα της ζωής στους ανθρώπους που εμφανίζουν κατάθλιψη υποβαθμίζεται αρκετά, αλλά και η ποσότητα της ζωής μπορεί να κινδυνεύσει. Ασφαλώς, κυρία Βούγκο. Και η ποσότητα μπορεί να κινδυνεύσει, ειδικά τώρα που ξέρουμε ότι παρατεταμένες καταθλιπτικές καταστάσεις μας επιβαρύνουν στο θέμα της νεοπλασίας, των νεοπλασιών. Η ποιότητα όμως της ζωής πραγματικά καταστρέφεται. Υπάρχουν άτομα τα οποία βιώνουν τόσο τραγικά την πραγματικότητά τους, την καθημερινότητά τους, όταν η κατάθλιψή τους προχωρήσει πάρα πολύ, ώστε δεν τη θέλουν πια αυτή τη ζωή. Και αρχίζουν και κάνουν σκέψεις αυτοκτονίας, σχέδια αυτοκτονίας, πολλές φορές προχωρούν σε απόπειρες αυτοκτονίας και κάποιες φορές, λυπάμαι να πω, ότι οι απόπειρες αυτές είναι επιτυχείς. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για άτομα ευαίσθητα, φιλότιμα, δοτικά, δηλαδή άτομα από το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τρομερό να σκεφτεί κανένας πού μας οδηγεί αυτή η πτώση της σεροτονίνης στον εγκέφαλό μας. Τελικά, γιατρέ, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη και πώς? Τα πολύ καλά νέα. Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται απόλυτα, στο 100%. Με τη χρήση της κατάλληλης αγωγής, εξατομικευμένης κάθε φορά για κάθε άτομο, τα επίπεδα της σεροτονίνης θα ανέβουν σιγά σιγά και θα φτάσουν στο φυσιολογικό, η διάθεση θα ξαναπιάσει το νορμάλ, οι φοβίες και οι κρίσεις πανικού θα αραιώσουν και σιγά σιγά θα εξαφανιστούν τελείως και γενικά ο άνθρωπος επανέρχεται στο φυσιολογικό του και όλα αυτά είναι μια ανάμνηση και μάλιστα λέει κοίταξε πού είχα φτάσει. Θα ήθελα εδώ να κάνω και μια ειδική αναφορά στα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα αντικαταθλιπτικά, γιατί και εδώ υπάρχει μια παρανόηση τεράστια από πολύ κόσμο. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν είναι ψυχοφάρμακα. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα αγχολητικά, τα οποία πολλοί κόσμος γνωρίζει, και δεν θα ήθελα να πω ορισμένα κοινά ονόματα για να μην φανεί ότι διαφημίζω ή δυσφημίζω κάτι. Τα αντικαταθλιπτικά ούτε συνηθίζονται, ούτε
έχουν ανάγκη ειδική συνταγή για να τα πάρουμε, ούτε μας τροποποιούν την κατάσταση διεγέρσεώς μας, δηλαδή ούτε μας ληστάζουν. Και η αντικαταθλιπτική αγωγή έχει μία αρχή και ένα τέλος. Τα φάρμακα λοιπόν αυτά είναι απλούστατα και εκείνο που μένει στο γιατρό είναι απλώς να επιλέξει και να βρει ποια από αυτά ταιριάζουν σε κάποιον ασθενή. Και παράλληλα, ο ίδιος γιατρός θα πρέπει να είναι ικανός και να ασχοληθεί, θα πρέπει και να ασχοληθεί με τη θεραπεία των παθολογικών προβλημάτων που η κατάθλιψη προκάλεσε στον ασθενή του. Δηλαδή, αν του έχει προκαλέσει κολίτιδες, να δει ποιο φάρμακο ταιριάζει στη συγκεκριμένη κολίτιδα που προκάλεσε. Εάν έχει προκαλέσει ημικρανίες, να βρει ποια αγωγή θα πρέπει να συγχορηγήσει για να σβήσει και τις ημικρανίες. Διότι αυτά τα σωματικά ενοχλήματα δεν σβήνουν κατά ανάγκη όταν περάσει η κατάθλιψη. Θέλουν και τη δική τους αγωγή. Σημαντική ερώτηση. Εάν υπερβούμε τον χρόνο της αντικαταθλιπτικής αγωγής, παθαίνουμε κάτι? Πολύ, πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Εάν, καταρχήν είπαμε ότι η αντικαταθλιπτική αγωγή έχει μια αρχή και ένα τέλος. Από εκεί και πέρα δεν μας χρειάζεται. Εάν εμείς από βίτσιο ή από λάθος, αντί για 3 ή 4 ή 5 μήνες, τόσο κρατάει μια μέση αγωγή, συνεχίσουμε να παίρνουμε για άλλα 2 χρόνια τα αντικαταθλιπτικά. Ούτε κερδίζουμε τίποτα, η σερατονίνη μας δεν ανεβαίνει παραπάνω από το 100%, αλλά ούτε και χάνουμε τίποτα. Αδίκως τα παίρνουμε. Τζάμπα τα παίρνουμε, θα έλεγα. Και μια τελευταία ερώτηση δική μου. Ξέρω ότι εκτός από ειδικός παθολόγος, είστε και ιατρός βελονισμού. Ο βελονισμός βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Βοηθάει και στην κατάθλιψη? Ναι, κύριε Πού. Κάνει. Επιταχύνει πολύ τη δράση των αντικαταθλιπτικών, τα οποία θέλουν κάποιο χρόνο για να δράσουν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος, αλλά αυτό για να το αναλύσουμε ίσως θα μας χρειαζόμαστε μια εκπομπή ακόμα. Μια άλλη φορά ίσως. Κύριε Σταυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσετε στο ιατρείο σας και μας ενημερώσετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι πολύ σύντομα. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Αμπού, που μου δώσατε την ευκαιρία να αναλύσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ ακόμα μία φορά. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα.